1940 γεννιέται ο Γάλλος γλύπτης Αύγουστος Ροντέν. Το σπέκαν το σκεπτόμενο, το λέμε Χρυσαυγίτης, το άλλο. Αντίθετο. 1910 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε ταινία Κασκαντέρ. Πηδά από φλεγόμενο αερόστατο στο ποταμό Χάτσον της Νέας Υόρκης. Εδώ η Τρόικα βρει 11 εκατομμύρια Κασκαντέρ τζάμπα. Κάνει δοκιμές, τι μου λες. 1923 συλλαμβάνεται ο Αδόλφος Χίτλερ σε πειραρία του Μονάχου για το αποτυχημένο πραξικόπημα. Τον αφήσαν όμως ξανά μετά έξω. 1927 ο Λέον Τρότσκι την κάνει από τη Σοβιετική Ένωση και αφήνει απόλυτο κυρίαρχο τον Εμοστάλιν. 1933 δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία για το υποτιθέμενο τέρας του Λοχ Νες. Το πρώτο Photoshop πέσμα ήταν αυτό. 1935 ο Δόκτωρ Εγκάς Μουνής σε νοσοκομείο της Λισαβόνας πραγματοποιεί την πρώτη εγχείρηση λοβοτομής. Το 1947 θα τιμηθεί με Νόμπελ ιατρικής. Βέβαια, γιατί από τότε οι Έλληνες ψηφοφόροι συνέχεια κάνουν από αυτή τη. 1944, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το τελευταίο μεγάλο γερμανικό πλοίο, Τιρπίτζ. Τιρπίτζεται από Βρετανούς και βουλιάζει και πνίγονται οι Γερμανοί. Κλάμα οι Χρυσαυγίτες. 1961 γεννιέται η Ρουμάνα Ολυμπιονίκης Νάντια Κομανέντσι, το πρώτο δεκάρι στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων στην ενόργανη. Από τότε βέβαια οι Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν πάρει πολλά δεκάρια. 1971 ο Νίξον ανακοινώνει θα αποσύρει και άλλους 45.000 Αμερικανούς από το Βιετνάμ. Σαν τα ζάπια του Σαμαρά είναι αυτό, μην. 1981 καθιερώνεται ως σχολική γιορτή η επέτειος από το Πολυτεχνείο. Κάτι λάθος κάνατε, δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά, δεν καταλαβαίνουν, δεν θυμούνται, δεν ξέρω. Και τέλος 1984 η Μαντόνα κυκλοφορεί το Like a Virgin. Αυτό βασικά είναι ντοκιμαντέρ, πώς είναι σαν να είσαι. Έτσι το History Channel έπρεπε να είναι, αυτό είναι πολύ σπάνιο, δεν είναι τώρα.